Τώρα, θα έρθουμε να δούμε όλα τα θέματα από την ειδησιογραφία. Καλησπέρα με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ξεκινάμε τον χώρο της υγείας. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από τη Βουλή οι διοικητές των ΥΠΕ της χώρας, των υγειονομικών περιφερειών. Στην τρίτη ΥΠΕ, διοικητής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Μπογιατζίδης, πρώην διοικητής του Μαμάτσι Νοσοκομείου Κοζάνης. Σωστά, ήταν το θέμα το οποίο απασχόλησε και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας τις προηγούμενες μέρες, με δεδομένο ότι όλοι γνωρίζαμε ότι αυτός που είχε προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου ήταν ο Γιώργος Οτοπαλίδης, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο θέμα το οποίο το παρουσιάσαμε αναλυτικά. Τελικά άλλαξε, απεπέμφθη ο Γιώργος Οτοπαλίδης και η θέση του πήρε ο Παναγιώτης ο Μπογιατζίδης σε ό,τι αφορά τον υποδιοικητή, τον διοικητή, συγγνώμη, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, που έχει άμεσα σχέση με τα της υγείας σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι υπόλοιποι βέβαια εγκριθήκανε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Άρα, αναλαμβάνω τις επόμενες μέρες. Και επειδή είμαστε στον χώρο της υγείας, χωρίς αξονικό τομογράφο, για περίπου ένα μήνα θα είναι το Μαμάτσι Νοσοκομείο Κοζάνης. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο αποκάλυψε χθες το Kozan.gr. Πάμε να δούμε τώρα για ποιο λόγο δεν θα έχουμε αξονικό τομογράφο. Ναι, μπορεί να για ένα περίπου μήνα, ίσως και κάτι παραπάνω, να υπάρχει αυτή η απουσία, να μην λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος, αλλά αυτό θα γίνει γιατί έχουμε αντικατάσταση του παλιού από ένα νέο αξονικό τομογράφο. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αποκλειστικά το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozan.gr, διαπιστώνουμε ότι αυτή τη φορά θα μείνει ο χώρος της υγείας και δει το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, χωρίς τομογράφο. Η εν λόγω εξέλιξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποκτήθηκε καινούριος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος 32 τομών, ο προηγούμενος ήταν 2 τομών και από το 2006, που για να τοποθετηθεί πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην κτηριακή υποδομή που θα φιλοξενεί για λόγους ακτινοπροστασίας του χώρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αλλαγή γίνεται για το καλό. Έχουμε να κάνουμε με ένα πιο υπερσύγχρονο μηχάνημα. Μέχρι να δούμε πότε θα τελειώσουν αυτές οι εργασίες και ας ευχηθούμε να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν. Να πάμε τώρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε νέους αντιδημάρχους σε δήμους. Να δούμε τώρα ποιες ανακοινώσεις έχουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το Δήμο Αμιντέου, όπου εδώ έχουμε τους νέους αντιδημάρχους, που είναι ο Γιορδάνης Ομπάντης, υπεύθυνος για θέματα οικονομικών και διοίκησης, είναι ο Κιωσές Παναγιώτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, είναι ο Γιώργος Τρίφων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα αμοιβαίου και καθαριότητας, ο Τσαχυρίδης ο Σπύρος, ο οποίος είναι υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τις δημοτικές ενότητες Αετού, Λεχόβου, Βαρικού και Νηφαίου, και τέλος ο κύριος Δεμερτζίδης Τηλιανός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημοτική ενότητα Φιλότα, ό,τι αφορά τις αντιδημαρχίες του Δήμου Αμιντέου. Να έρθουμε τώρα στο Δήμο Πρεσπών, όπου να πούμε ότι έχουν γίνει και εδώ οι ημερησίες για την εκλογή Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών και Οικονομικής Επιτροπής αλλά και Επιτροπής για την Ποιότητα Ζωής την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, στην συνεδρίαση που προείδρευσε ο πρώτος Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος, ο Γιώργος Στεργίου, πρόεδρος εκλέχθηκε ο Λάζαρος ο Νικολάου. Να πούμε εδώ ότι αυτό έρχεται μέσα από μια σύμπραξη και από μια συνεργασία, όπου ίσως είναι ο μοναδικός Δήμος, αν δεν κάνω λάθος, όπου κατατέθηκε στην συνεδρίαση πρακτικό σύμπραξης μεταξύ των παρατάξεων. Όλοι μαζί για την Πρέσπα και ενεργοί πολίτες του Δήμου Πρεσπών. Από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πασκαλίδη ως επικεφαλής της παράταξης Όλοι μαζί για την Πρέσπα και από το Φώτη τον Γεωργίου ως επικεφαλή της παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Φώτης Γεωργίου Νόνας. Ναι, Νόνας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ο πρώτος Δήμος που προχωράει σε μια τέτοια συνεργασία. Είναι και με τη Βούλα αυτή η συνεργασία. Μέχρι να δούμε τι θα αποδώσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδος κρίνεται καθόλου επιτυχημένη με στο τιμόνι της τον Παναγιώτο Πασκαλίδη, ο οποίος και είναι ο νυν δήμαρχος εξίσου. Ωραία. Και να δούμε και από το Δήμο Φλόρινας τι έχουμε εδώ. Και εκεί έχουμε συνεργασία μεταξύ Γιαννάκη και Πύρου. Σωστά. Εδώ έχουμε τον Μούλελη Ηλία του Βασιλείου, αντιδήμαρχο, τον Βασιλείου τον Κωνσταντίνο του Θεοδόρου, τον Δούμτζη τον Νικόλαο του Αθανασίου και τους Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου και Σακουλέβα Κωνσταντίνο του Ζήση. Ο κύριος Μουρατίδης, να πούμε ότι είναι δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Στέφανου Μπύρου. Είναι πέντε αντιδήμαρχοι. Να επιστρέψουμε στα της Κοζάνης, όπου στη δημοσιότητα δέθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, τόπος να δεις, μια ανακοίνωση με την οποία ζητεί από τη νέα Δημοτική Αρχή αλλά και από τις παρατάξεις οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να υπάρξει μια αρμονία στη διοίκηση, να δημοσιοποιηθεί το πολιτικό πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας. Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς. Ο κύριος Ιωαννίδης, με μια ανακοίνωση που έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνει λόγο ότι αναγνωρίζουμε ότι η νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε ο Κλισθένης επιβάλλει σε ένα βαθμό τη συνεργασία των παρατάξεων, ώστε να υπάρξει ομαλή λειτουργία του Δήμου. Αυτό όμως που δεν είδαμε ακόμα είναι το πολιτικό πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας. Εγώ εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και το πολιτικό πλαίσιο. Και εδώ μένει να δούμε αν θα απαντήσει ο κύριος Μαλούτας, ο νέος δήμαρχος, και οι αντιδήμαρχοι, ο κύριος
Σιμανδράκος και ο κύριος Μιχαηλίδης, ο επικεφαλής παράταξης μετάβασης για το Δήμο Κοζάνης. Δεν νομίζω ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, απλά μάλλον τα απάντησαν. Νομίζω ότι τα είπαν προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημήτρη, απλά θα μπουν στη διαδικασία όπου θα δημοσιοποιηθεί το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο συνεργάζονται οι παρατάξεις, οι τρεις παρατάξεις. Δηλαδή ο συνδυασμός του Λάζαρο Μαλούτα, ο συνδυασμός του Κυριάκου του Μιχαηλίδη και ο συνδυασμός του Βαγγέλη του Σιμανδράκου. Ωραία. Να μείνουμε λίγο στο χώρο της πολιτικής. Ναι, ναι. Ένας δικός μας άνθρωπος, φίλος του καναλιού και ο οποίος διατέλεσε και αντιπεριφερειάρχης, ο Θεοφύλακτος ο Ζυμπίδης, όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ο Θεοφύλακτος Ζυμπίδης δηλώνει παρόν στην πολιτική καθημερινότητα, πιο συγκεκριμένα εθεάθη στην κυριολεξία τις προηγούμενες μέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, τη Φόφη Γεννημάτα. Μάλιστα, οι κακές γλώσσες εντός εισαγωγικών, καλές είναι οι γλώσσες, λένε ότι ο Θεοφύλακτος Ζυμπίδης ήταν πάνω από μία ώρα με την κυρία Γεννηματά και συζητούσαν διάφορα θέματα όσο αφορά την πολιτική συμβουλή αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις. Του Πασόκ του κινήματος αλλαγής στην Καστοριά πήγε πάρα πολύ καλά για πρώτη φορά. Ήταν ο πρώτος πολιτευτής με το Κινάλ, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ζυμπίδης. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι και από τους στενούς συνεργάτες της κυρίας Γεννηματά. Θα και το δούμε αυτό. Και δεν ήταν οι λίγοι οι οποίοι του ασκήσαν σκληρή κριτική, γιατί μεταπήδησε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας στο κίνημα. Πήγε αλλαγής. Καλά όμως. Τώρα, πάμε στα Γραβενά. Τώρα που είχαμε μία. Συνεχίζονται έτσι οι αντιδράσεις από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάτσι, ώστε να φύγουν οι πρόσφυγες από τα Γραβενά. Έδωσε και μία συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αντέκρουσε τις αιτιάσεις των ιδιοκτητών των ορεινών ξενοδοχείων ότι η κρίση αυτή που ευθύνονταν κυρίως για την επισκεψιμότητα στη Βασιλίτσα και για τα άλλα χιονοδρομικά. Είπε πάρα πολλά ο κύριος Πάτσι. Να μείνουμε σε ένα-δύο σημεία. Θα μείνουμε σε ένα-δύο σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και το επόμενο διάστημα θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Όχι μόνο σε επίπεδο νομού Γρεβενών, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακεί και να δώσει λύσεις και απαντήσεις και ο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Καταρχάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Πάτσης έκανε λόγο ότι πριν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των ξενοδόχων των Γρεβενών, οι οποίοι του ζητήσαν να δεσμευτεί για να το στηρίξουν, να δώσει παράταση 3 χρόνια. Τη συγκεκριμένη υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο είπε ότι, όπως είναι φυσιολογικό, δεν με βρήκε σύμφωνο, δεν υπήρξε καμία περίπτωση εγώ να δεσμευτώ για κάτι τέτοιο. Ακόμη ο κύριος Πάτσης αποκάλυψε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή πέφτουν εντός εισαγωγικών, να χρησιμοποιεί έκφραση, σε ετήσια βάση στον ορεινό όγκο κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, να δούμε τι γίνονται αυτά τα λεφτά και πού πηγαίνουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι αποκαλύψεις θα ανοίξουν μεγάλη κουβέντα. Και εδώ έρχεται, Δημήτρη, το εξής ερώτημα. Υπάρχει όμως μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή του βουλευτή με τους ιδιοκτήτες συνοδοχείων. Ο βουλευτής λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λέει αλήθειες. Λέει την πραγματικότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, γιατί ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που έλεγε ότι θα πρέπει επιτέλους να ανοίξει μεγάλη κουβέντα πώς θέλουμε τον ορεινό όγκο στα Γρεβενά. Θέλουμε να είναι ένας όγκος ο οποίος θα έχει μια πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική τουριστική ταυτότητα που σημαίνει οικονομία και ανάπτυξη, ή θέλουμε αυτός ο όγκος να είναι καταστραμμένος και να αποτελέσει, ας πούμε, ένα hot spot της κακιάς ώρας. Καθαρά πράγματα, κάποιοι θα πρέπει να τα ακούσουν. Αυτά να μην τα λέμε όμως μόνο τώρα, γιατί οι πρόσφυγες δεν είναι τώρα. Σαφώς. Είναι και από την προηγούμενη περιφέρεια. Έχει καρυπίδι, έχουν και κάποια άλλη ευθύνη. Μα τα είπαμε, τα έχουμε δηλώσει επανειλημμένες φορές μέσα εδώ από την τηλεοπτική συχνότητα του West Channel. Τουλάχιστον το κανάλι σε καμία περίπτωση δεν κρύφτηκε, δεν ταμπουρώθηκε να στηρίξει συγκεκριμένα συμφέροντα. Ήταν καθαρό, έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, χρησιμοποιούσε ονοματεπώνυμο. Εμείς δεν παίρνουμε θέση κανενός. Δεν παίρνουμε θέση. Μπερδευτούμε. Εμείς εκφράζουμε πώς είναι η δισογραφία. Καλεστήκαν εδώ, συμμετείχαν σε διάφορα πάνελ μέσα στο φόρουμ της επικαιρότητας και ακούσαμε τις απόψεις τους. Δεν μπορεί να ακούω εγώ όλα αυτά τα χρόνια από πρόσωπα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και είναι πρωταγωνιστές στα Γρεβενά. Καλή ώρα, ο φίλος μου ο Γρηγόρης Οργανόπουλος, ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Θοδόρου, ο οποίος έκανε και αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ότι μας κατέστρεψε αυτή η εικόνα. Δεν τα είπε ο κύριος Γιαννόπουλος όμως ποτέ που το λέει. Δεν τα είπε, δεν τα είπε και είναι και περιφερειακός σύμβουλος σήμερα. Προκαλώ με την καλή έννοια να βγουν και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά ναι, λέω ότι καταστραφήκαμε τουριστικά και ξαφνικά σήμερα που το πράγμα έρχεται στην επικαιρότητα να σιωπούν. Ελπίζω ότι τις επόμενες ώρες θα πρέπει να τοποθετηθούν και αυτοί δημόσια, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ορεινός όγκος των Γρεβενών θα γίνει ένα hot spot της κακιάς ώρας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Χρυσοχοίδη και του κυρίου Κουμουτσάκου, αν και δεν εμπλέκονται τόσο πολύ αυτοί, αλλά είπατε η αρμοστία Δημητρή, και η ΜΚΟ όσον αφορά τους πρόσφυγες. Θα πρέπει να παρεύει άμεσα ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, και όλα να έρθουν στην δημοσιότητα. Άπλετο φως τα πάντα. Τι συνέβη, τι συμβαίνει,
και τα οικονομικά κοστολόγια και να μας δώσουν και στοιχεία για το πόσο και αν ωφελήθηκε η τοπική οικονομία σε επίπεδο γρεβενών, η παραγωγή και εκεί τοπικά, αλλά και η Δυτική Μακεδονία. Τα άλλα όλα είναι μια ιστορία την οποία αναλώνονται κάποιοι γιατί δεν τους βολεύει. Δεν έχουμε δει ποτέ πολιτικό όμως άρχοντα να συγκρούνται με τους πολίτες, γιατί έτσι είναι τώρα. Εδώ πάει απέναντι. Όμως σε αρκετούς πολίτες της περιοχής ο κύριος Πάτσης. Δεν κάνω κανένα λάθος. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ξενοδοχεία και που εκμεταλλεύονται και που έχουν εργαζόμενους. Θα μπορούσε με άλλο πιο χαλαρό τρόπο ο κύριος Πάτσης να λύσει το θέμα, αν θέλει. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα. Όταν φτιάχναν τις επιχειρήσεις τους, τις φτιάχνανε τις εφημερίδες και επιχειρήσαν γιατί τότε η οικονομική κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική και επαιδείανε γιατί βλέπανε ότι ο ορεινός όγκος πραγματικά είναι ένας όγκος ο οποίος είναι χρυσορυχείος στην κυριολεξία και έπρεπε να αξιοποιηθεί για να μπορέσουν να έχουν κέρδη. Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν δρομολογήσανε αυτές τις επιχειρήσεις, αυτές τις επενδύσεις τους και μπορούμε να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια πηγαίναν και πολύ καλά. Μέσα από διάφορα προγράμματα όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, όπως είναι τα Leader, γίνανε πάρα πολλοί ξενώνες. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά εδώ ο κύριος Πάτης είπε και μια πολύ σοφή κουβέντα. Το Καϊμαξαλάν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν και τέτοια χιονοδρομικά κέντρα δεν ζούσαν αυτά την περίοδο της κρίσης. Αυτά δεν είχαν κρίση. Γιατί αυτά καταφέραν και επιβιώσαν και δεν έχουν τέτοια προβλήματα και εμείς δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είναι ερωτήματα χρόνο, ναι. που πρέπει να απαντηθούν και από τους ίδιους τους ξενοδόχους γιατί μας ενδιαφέρει η ταυτότητα του νομού Γρεβενών να είναι μια ισχυρή ταυτότητα σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της παραγωγής, στο επίπεδο της δημιουργίας, στο επίπεδο της οικονομίας, στο επίπεδο του τουρισμού και στο επίπεδο της ανάπτυξης. Πάντως, όσον αφορά το θέμα αυτό, ο Θεοχάρης, ο υπουργός τουρισμού στη σύσκεψη των φορέων στην περιφέρεια, τους είπε: δεν σας κατηγορεί κανείς γιατί βάλατε πρόσφυγες. Το είπε ο ίδιος ο υπουργός αυτό τώρα. Ναι, υπουργός τουρισμού είναι. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω ότι είπε ο υπουργός όμως. Ναι, επισκεπτόμενος στη Σαμαρίνα, είπε ότι αυτός ο τόπος, ο οποίος είναι θαυμασίος, θαυμαστός, θα πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να τον αναπτύξουμε αναπτύσσοντας το σύνολο του νομού Γρεβενών. Πάμε στην Άγκο και στο Λίτερ τώρα για να σωστά. κλείσουμε. Να πούμε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αναπτυξιακή Δυτική Μακεδονία, στη γνωστή σε όλους Άγκο, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις και πόσοι είναι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα Leader. Υποβλήθηκαν συνολικά 81 αιτήσεις στήριξη συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 8.419.000 ευρώ, ενώ το ποσό της προκήρυξης ήταν 3.880.000 ευρώ. Υπερκαλύφθηκε δηλαδή η δημόσια δαπάνη Δημήτρη της προκήρυξης κατά 2,17%. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή να καταθέσουν και σε έτοιμη μορφή την αίτηση στήριξης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ομάδα τοπικής δράσης. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης προκειμένου μέχρι το τέλος της χρονιάς να εκδοθούν και οι εντάξεις των έργων. Τώρα, αν κάποιος θέλει να δει περισσότερα, μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση angoleader.gr και να δει εκεί βέβαια τις αιτήσεις και τα θεματικά πεδία που έχουν καταδοθεί. Και να ολοκληρώσουμε από το χώρο του κινηματογράφου, δίνοντας το πρόγραμμα του κινηματογράφου Ολύμπιο από αύριο 5η 12 του μήνα μέχρι και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στην αίθουσα 1 συνεχίζεται η παιδική ταινία Ο Βασιλιάς των Λιονταριών. Έχουμε μια προβολή στις 6 το απόγευμα στα ελληνικά. Ενώ το αυτό κεφάλαιο έχουμε μια προβολή στις 9:30 το βράδυ. Τώρα, στην αίθουσα 2 έχουμε την προβάλλητη παιδική ταινία Πάτε σκύλια λέστε, μια προβολή στις 6 το απόγευμα στα ελληνικά. Όπως επίσης έχουμε ακόμη δύο προβολές, ο πύργος του Downtown, με η πρώτη στις 7:45 το απόγευμα και η δεύτερη στις 10 το βράδυ. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα το χαρτοφυλάκιο του Μαργαρίτη Σκινά δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η ανάθεση στον άξιο Κέμπυρο Μαργαρίτη Σκινά της Αντιπροεδρίας της Κομισιόν για την Ασφάλεια, τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα αποτελεί ξεχωριστή τιμή και ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο αλλά και την ελληνική κυβέρνηση.